Επιστρέψαμε μετά και το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η πρώτη εκπομπή για το 2014 και φιλοξενούμενος είναι ο κύριος Πάπα Βασιλείου. Κύριε Πάπα Βασιλείου, είστε περιφερειακός σύμβουλος. Έχετε την στήριξη τηλεθεατή από την Χερσόνησο. Θέλω να μάθει αν θα ξανακατέβετε στις εκλογές. Το είχαμε αφήσει για το τέλος, αλλά αφήσω, ρωτάει ο φίλος τηλεθεατής αν θα ξανακατέβετε στις εκλογές. Έχω δηλώσει τώρα και πολύ καιρό ότι με ενδιαφέρει ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και προφανώς θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες περιφερειακές εκλογές για τον Ομόλα Σιτήρα. Θα είστε στο φοδόν του κ. Αρναουτάκη, και νωρίς ακόμα. Θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τον επόμενο καιρό. Υπάρχει, να δούμε έτσι απλά, ένα φλερτάρισμα μεταξύ... Δεν είναι εκφράσιμο με δεν σας εφερτάζω, η λέξη. Το λέμε έτσι, υπάρχει μια συνεννόηση. Υπάρχει μια συνεννόηση. Της παράταξης του κυρίου Αρναουτάκη με τις εμεσάς. Υπάρχει μια συνεννόηση. Υπάρχει μια συνεννόηση. Υπάρχει η μία, αν θέλετε, συμπόρευση σε θέματα οργανωτικά, οικονομικά, εξέβεση πόρων και συνεργασίας σε επίπεδο οικονομικής επιτροπής, αλλά και προγραμματικών, αν θέλετε, κατευθύνσεων για το καλύτερο που μπορεί να υπάρξει για την περιφέρεια Κρήτης. Μιλάμε σε επίπεδο πάντα τεχνοκρατικό και νομίζω ότι αυτό μπορεί να ευοδοθεί στην επόμενη, αν θέλετε, πενταετία, σε επόμενες εκλογές. Πιστεύετε ότι οι εκλογές θα είναι μαζί με τις βουλευτικές ή θα είναι μόνες τους μαζί με τις ευρωεκλογές και τις... Όχι, θα είναι μόνο ευρωεκλογές και εκλογές για ανάδειξη... Πιο πριν έχουμε... Να το πω έτσι, φαίνεται πως έχουμε εκλογές πριν το Μάη. Σας μιλάω όχι ως πρόσωπο που ασχολείται με τα κοινά, αλλά σαν οικονομολόγος. Εκλογές πριν το Μάη ή εκλογές που να γίνουν μαζί με τις ευρωεκλογές και τις τοπικές εκλογές, δηλαδή για τους δημάρχους και περιφέρεια, δεν θα έχουμε για το 2014. Νομίζω ότι οι εκλογές έτσι όπως βαδίζουμε θα γίνουν το 2016 και αυτό είναι κάτι που συμφέρει αποκλειστικά και μόνο τη χώρα. Επειδή μετράει η απόλυση η κυβέρνηση και βλέπουμε αρκετές φωνές της συγκυβέρνησης να είναι αντίθετες. Νομίζω ότι επιτέλους για να είμαστε σοβαροί και να δείχνουμε και μια σοβαρότητα αν θέλετε σε όλους που μας παρακολουθούν επάνω στον πλανήτη μας, πρέπει να είμαστε σαφέστατοι, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, πρέπει επιτέλους να συνεννοηθούμε στα μήνυμα και νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε, τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να υπάρξει συνένωση δυνάμεων. Έχουν περάσει τα δύσκολα και αν τώρα δεν δούμε, αν θέλετε, την κρίση και ως ευκαιρία, από όπου και ο καθένας είναι ταγμένος, από όπου και ο καθένας κάνει την κριτική του, νομίζω ότι δεν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο τηλεθεατής, θέλει να ρωτήσει. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το όνομά σας. Από Παπαδόπουλος ονομάζομαι Γεώργιος, από Χερσόνησο τηλεφωνάω. Ναι, κύριε Παπαδόπουλος. Καταγωγή της μητέρας από Χερσόνησο, από ανάληψη. Mm-hmm. Το ερώτημα ήταν όχι για την τοπική αυτοδιοίκηση, απλώς για βουλευτικές εκλογές, διότι ο τόπος και η περιοχή της Ιεράπετρας χρειάζονται ένα δυνατό πολιτικό όπως τον κύριο Παπαβασιλείου για να σε εισαγωγικά για να νικήσουν τον αντίπαλο, τον κύριο Πλακιωτάκη. Άρα πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι ο πιο σωστός αυτή τη στιγμή για να κατέβει από πλευράς Νέας Δημοκρατίας στον Ομόλα Σιθίου και να εκπροσωπεί την Ιεράπετρα, διότι έχει αφήσει έργο πίσω του όσον αφορά το νοσοκομείο, είναι μονάχα ο κύριος Παπαβασιλείου. Αυτό είναι το ερώτημα και αν επιθυμεί να το απαντήσει ο κύριος Δεκτάριος. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ για τα καλό σας λόγια. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν εχθροί. Δεν υπάρχει εναντίον του κυρίου Πλακιωτάκη, του κυρίου Τουρλού και του κυρίου Παπαβασιλείου. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους μπορώ να συνεργαστώ. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους σε κάθε περίπτωση μπορούμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Και νομίζω ότι εδώ στο Λασίτη δεν έχουμε την πολυτέλεια ο καθένας να κάθεται απέναντι στον άλλο. Το Λασίτη παραποτέ έχει η ανάγκη το να μπορέσουμε όλοι μαζί να συνοηθούμε, όλοι μαζί να δουλέψουμε και όλοι μαζί να βάλουμε στόχους στα τέσσερα αστικά κέντρα, τι θέλει ο καθένας, τι μπορεί να επιδιώξει, τι μπορεί να καταφέρει, διότι αν θέλετε η καλή πορεία του ενός έχει σχέση και με την καλή πορεία των υπολείπων τριών. Πάντως σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
δεν υπάρχει θέμα εναντίον του κυρίου Πλακιωτάκη ή οποιοδήποτε άλλου. Υπάρχει το μοναδικό σημείο που πραγματικά με απασχολεί και το βλέπω και σαν άνθρωπος που έχει επιλέξει να ζει στην Ιεράπετρα, δηλαδή στον ομό Λαζεθίου, ότι πρέπει επιτέλους να συνεννοηθούμε και πρέπει επιτέλους να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Η Κρήτη δεν είναι μόνο η Τρεις Νομοί, είναι και ο νομός Λασιθίου. Μάλιστα. Κύριε Παπαβασιλείου, πάμε λιγάκι και στην Παναγία την Ακροταριανή, να δούμε, είστε εκεί ειδικό σύμβουλος του Ειδικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, τι γίνεται με την επένδυση, την επένδυση στο πλού. Μια επένδυση που κατά πολλούς είναι η καταστροφή της περιοχής, κατά πολλούς όμως θα φέρει καινούργιες επενδύσεις αλλά και μεγάλα έργα. Επιτέλους, κύριε Τουλούκη, έχει σταματήσει να υπάρχει αυτή η καταστροφή της περιοχής που υπήρχαν πολλές φωνές τα περασμένα χρόνια. Και πρέπει να πούμε ότι με το ΦΕΚ το 29-31 στις 20 Νοεμβρίου του 2013, όπου πραγματικά η επένδυση μπήκε στο δρόμο που της άρμοζε και που έπρεπε πολλά χρόνια να είχε γίνει, δηλαδή μπήκε στο επενδύσεις στην Ελλάδα, μπήκε στο Fast Track. Νομίζω ότι αποτελεί ένα σημείο αναφοράς ανάπτυξης για την Ανατολική Κρήτη. Και πραγματικά με εξέπληξε όταν στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο για το 2013, συνάδελφός μου από τα Χανιά έφερε κάποιο ερώτημα και έθεσε ζητήματα περί φακέλου, περί νέου ζητήματος ή περί νέας οργανωτικής δομής ή του όλου επενδυτικού σχεδίου. Πρέπει να πω το εξής. Βέβαια δεν είχα το δικαίωμα να απαντήσω στον συνάδελφό μου από τα Χανιά, καθώς ο κανονισμός του Περιφερειακού Συμβουλίου προτάσει ότι πρέπει να απαντήσει μόνο στην επερώτηση ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης. Εδώ τα πράγματα είναι σαφέστατα. Υπάρχει η διαφάνεια και νομίζω η διάβγεια και νομίζω ότι θα μπορούσε ο συνάδελφός μου από τα Χανιά, μπαίνοντας στη διάβγεια, να δει την ανάρτηση της Διπουργικής Επιτροπής. Υπογράφουν 7 υπουργοί το συγκεκριμένο ΦΕΚ. Ο φάκελος είναι συγκεκριμένος. Η εταιρεία έχει πληρώσει αυτά που πρέπει να πληρώσει και που προβλέπονται από τον νομοθετικό πλαίσιο του Invest in Greece. Το νέο σχέδιο επενδυτικό μιλάει για 1.936 κλίνες. Είναι ενός προϋπολογισμού 267,5 εκατομμυρίων ευρώ και προβλέπει 2.000 θέσεις εργασίες. Μάλιστα, σε επόμενες εβδομάδες το αρμόδιο Υπουργείο θα φέρει τη μελέτη των περιβαλλοντολογικών όρων στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα περάσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο και όλοι ευχόμαστε τη νέα χρονιά, τη χρονιά που διανύουμε, τη νέα χρονιά, επιτέλους η επένδυση να ξεκινήσει και να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση με ενόχλησε ότι όταν επιτέλους στον ομό Λασιθίου όλοι μονοούν ότι η επένδυση πρέπει να γίνει, όταν τα κόμματα, οι παρατάξεις συμφωνούν στο νέο αυτό επενδυτικό σχέδιο, όταν έρχονται 7 υπουργοί και συμφωνούν, όταν περνάει μία ολόκληρη νομοθετική, νομική ή αν θέλετε ένα σωρό διαδικασίες, για να το πω έτσι απλά, έρχεται ένας συνάδελφός μου από το πουθενά, από τα Χανιά, να κάνει κριτική του φακέλου της επένδυσης. Αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά δεν το βλέπω με καλό μάτι. Είναι το λιγότερο που μπορώ... Θεωρείτε ότι ήταν μια παρέμβαση εκ του πονηρού? Βεβαίως, αφενός. Και αφετέρου νομίζω ότι σήμερα ένα μικρό παιδάκι που πηγαίνει στο σχολείο και κάνει χρήση του ηλεκτρονικού του υπολογιστή, θα μπορούσε μέσα ο συνάδελφός μου να μπει, να δει τι είναι η επένδυση, να δει ποιος είναι ο φάκελος της επενδύσεως, τι ακριβώς προβλέπει και στο κάτω-κάτω της γραφής θα μπορούσε, στα πλαίσια ότι δεν είναι περιφερειακός σύμβουλος ο Χανίων, αν είναι ολόκληρης της Κρήτης, θα μπορούσε να έρθει και μία επίσκεψη στον ομό Λασιθίου, θα μπορούσε να επισκεφτεί την περιοχή της Ιτίας και να δει εάν οι κάτοικοι, όπου και αν ψηφίζει ο καθένας, ό,τι και αν θέλει ο καθένας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι υπέρ της επενδύσεως. Ας σταματήσουμε λοιπόν να βλέπουμε κινδύνους και ας δούμε ότι έχουμε ένα επενδυτικό έργο το οποίο θα κρατήσει πολύ κόσμο στην περιοχή του, ότι ήταν ένα έργο το οποίο έχει περάσει 20 χρόνια και θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί και σήμερα πολλοί
οι κάτοικοι σε πρώτη φάση της επαρχίας Αιτίας, ολόκληρου του νομού Λασιθίου, θα μπορούσαν να έχουν βρει εκεί δουλειά, απορροφητικότητα προϊόντων, και να περάσουμε και σε κάποιο άλλο σημείο που ουσιαστικά μου δώσατε την πάσα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δεν είναι μόνο η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης που σε κάθε περίπτωση παραποτέ έχει ανάγκη ο τόπος. Πρέπει να γυρίσουμε στον πρωτογενή τομέα, να τον ενισχύσουμε κλπ. Εδώ πρέπει να υπάρξει και ένα. Όμως τα εφόδια κυβέρνηση τώρα μου δίνει τα άλλη πάσα εσείς. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο το οποίο μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αυτό είναι κάτι άλλο που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Είναι από πάρα πολύ μεγάλο θέμα και ήδη έχω εκφράσει και δημοσίως τις θέσεις μου και τις απόψεις μου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει και μια ενίσχυση και προώθηση, αυτό που λέμε στόχευση τουριστικού προϊόντος. Και εδώ λοιπόν έχουμε τη δημιουργία ξενοδοχείων. Νομίζω ξενοδοχείων τέτοιων που θα δώσουν μια όθηση στην περιοχή μας. Και ερχόμαστε από το πουθενά να κάνουμε κριτική. Ας αφήσουμε επιτέλους τους Λασιθιώτες να αποφασίσουν αυτοί για τον τόπο τους. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι μέσα από αυτή την επένδυση, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση, με το ξέναμε αυτό, θα έρθουν νέες επενδύσεις και στους τομείς. Μα ήδη έχουν έρθει. Αλλά και τα έργα αυτά, γιατί και οι υποδομές, έργα με υποδομές για να υποδεχτούμε τον όγκο τουρισμού. Βεβαίως. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν τον έχουμε. Έχουμε έλλειψη λιμανιών, έχουμε έλλειψη οδικού δικτύου, του αεροδρομίου, το οποίο θέλει οπωσδήποτε να μεγαλώσει για να έχει και να τελειώσει και το. Κύριε Τουρίκ, θα σας γυρίσω πριν πολλά χρόνια στην Ευρυτανία. Στην Ευρυτανία τι έγινε? Η Ευρυτανία ήταν ένας νομός που βρισκόταν σε πολύ χειρότερη θέση από ό,τι βρισκόταν ο νομός Λασιθίου. Χωρίς καθόλου τουρισμό, χωρίς τίποτα. Με προγράμματα λοιπόν που ήρθαν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μην περνώντας μέσα από το κεντρικό κράτος, και με ένα και μοναδικό στρατηγικό σχέδιο που εκπονήθηκε για τη δημιουργία ενός χιονοδρομικού κέντρου, τι έγινε αμέσως? Έχουμε ένα νοσοκομείο, έγιναν δρόμοι, έγιναν ελικοδρόμια, έγιναν ξενοδοχειακές μονάδες, γιατί έγινε ένα χιονοδρομικό κέντρο. Η επένδυση αυτή έχει φέρει ήδη και άλλες επενδύσεις στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Σε διάφορα επίπεδα. Σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και προσέγγιση για το φυσικό περιβάλλον, τον οικολογικό τομέα και όλα αυτά τα πλούσια στοιχεία που διαθέτει η Ανατολική Κρήτη. Άλλες ξενοδοχειακές μονάδες. Γιατί λοιπόν να μην μπούμε και σε αντισταθμιστικά? Ξέρετε πόσα αντισταθμιστικά ωφέλη θα πάρει ο Δήμος Αιτίας? Δεν είναι μόνο ότι γίνονται ξενοδοχεία. Ξέρετε τι αντισταθμιστικά ωφέλη θα πάρει το ίδρυμα που προβλέπονται από την σύμβαση, όταν έγινε ο διαγωνισμός? Όλα λοιπόν αυτά θα δοθούν στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Πάμε ξανά τελευταίο, γιατί δεν έχω και άλλο χρόνο. Προσφάτως είχατε πάει στην Καναδά, βρεθήκατε στον Καναδά και στο Μόντρεαλ, εκεί όπου αντιπροσωπεύσατε μαζί με τον κύριο Σαρή την περιφέρεια Κρήτης για τον εορτασμό των 100 χρόνων σύνδεσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Ζήσαμε στο Μόντρεαλ περίπου 5 ημέρες, μία ημέρα στο Τορόντο και 5 ημέρες στο Μόντρεαλ, και πραγματικά είδαμε μια άλλη Ελλάδα. Είδαμε μια Ελλάδα όπου πραγματικά αισιοδοξεί. Είδαμε μια Ελλάδα που νοιάζεται, είδαμε την παράδοση, είδαμε την Ορθοδοξία, είδαμε την αγωνία των Ελλήνων του Καναδά για όλους εμάς που ζούμε εδώ και αγωνιζόμαστε τη δύσκολη αυτή η οικονομική περίοδο. Και αυτό, και αυτή η εμπειρία, πέρα από τη συγκινησιακή της φόρτιση που πραγματικά ήταν μοναδική, πραγματικά μας έδωσε και μια άλλη, αν θέλετε, διάσταση, καθώς ήδη σε συνεργασία με τον πρόξενο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ και τον πρόεδρο της κοινότητας Μίζωνος Ελληνισμού στο Μόντρεαλ, ζουν 70.000 κόσμος, 70.000 Έλληνες στο Μόντρεαλ, εκ των οποίων οι 5.000 είναι κριτικοί. Και μάλιστα έχουμε την χαρά, την τιμή αν θέλετε, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Μόντρεαλ να είναι ένας δικός μας, ένας Λασιθιώτης, ο Μιχάλης ο Χριστοδουλάκης, καταγόμενος από την Νεάπολη, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι η ψυχή του Συλλόγου εκεί Κριτών, όπου πραγματικά σε συνεργασία με την Περιφέρεια, με την Εκκλησία, με επιμελητήρια και ξενοδοχειακούς πράκτορες, μπαίνουμε σε μία περίοδο ώστε να μπορούμε από τη φετινή η θερινή περίοδο να έρχονται 20 τουλάχιστον παιδιά
κριτικών του Καναδά εδώ στην Κρήτη, να μένουν στην Κρήτη, να δουν τι σημαίνει κριτική ψυχή, τι σημαίνει παράδοση. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι είναι περισσότερο κριτική από εμάς. Το λέω αυτό, αν δείτε ότι... Εμείς έχουμε γίνει πιο Ευρωπαίοι. Αν δείτε πόσο γνωρίζουν τους χορούς μας, πόσο τηρούν τα ήθη και τα έθιμα, πόσο νοιάζονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Μιλάμε για 5 ελληνικά σχολεία, 17 ορθόδοξες εκκλησίες. Πραγματικά βλέπουμε μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα που πραγματικά πρέπει να πω ότι τη ζήλεψα. Μάλιστα. Κύριε Παπαστολίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας παρουσία εδώ στην εκπομπή. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά να έχουμε και πιστεύω να βγούμε σε τροχιά πλέον ανάπτυξης και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό επίπεδο του καθενός μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι και σε εσάς προσωπικά στο Τελεκρίτη που πλέον νομίζω ότι έχει παγκρίτια εικόνα, να έχει πολλές επιτυχίες και για την κάθε μια και τον καθένα μας πρόοδο, προσωπική και οικογενειακή, ευημερία και πάνω απ' όλα υγεία. Και νομίζω ότι σιγά σιγά όλοι μας, αν μπορέσουμε να συνοηθούμε, αν μπορέσουμε να ενώσουμε δυνάμεις, θα έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς που ήμασταν και σήμερα μαζί. Καληνύχτα, καλή χρονιά να έχουμε.